Λες και εσύ ένα οδηγικό στις πληγήσεις περιοχές. Επικρατεί κυριολεκτικά ένα χάος ουσιαστικά σε πολλές περιοχές. Όπως είναι η Λαγκαντάμια, υπάρχουν 10 με 15 εκατοστά χαλάζι, αρκετό νερό και πολλοίς κόσμος ο οποίος είναι εξαγριωμένος με την κατάσταση, αφού στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, βρίσκουμε οχήματα τα οποία είναι μέσα στο νερό και δεν μπορούν να κινηθούν, έχουν χαλάσει από το νερό. Ο κόσμος φωνάζει ότι παρότι ζήτησε βοήθεια, δεν βρήκε ανταπόκριση τις προηγούμενες φορές. Και υπάρχουν κάποια συνεργεία του Δήμου τα οποία προσπαθούν να αντλήσουν το νερό, να το βγάλουν προς τα έξω για να μπορέσουν να κινηθούν τα οχήματα. Υπάρχουν κάποια σπίτια τα οποία υπάρχει νερό και μέχρι τώρα ακόμα προσπαθούν να τα καθαρίσουν. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι μεγαλύτερης ηλικίας και ουσιαστικά από τη στιγμή που έχουν το σπίτι τους έχει γεμίσει νερό, έχουν και αυτό το πρόβλημα. Τι σου λένε, Γιώργο, οι κάτοικοι είναι, όπως μας είπες, ενοχλημένοι και αναμένουν πλέον και τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρεθούν κοντά τους για να γίνει και επίσημη καταγραφή των όποιων ζημιών και να λάβουν και κάποια βοήθεια, αν είναι απαραίτητο. Τι σου λένε? Ουσιαστικά είναι απελπισμένοι, καλύτερη λέξη που θα χρησιμοποιήσω, Πέστα, γιατί όπως είπα, ζήτησαν πολλές φορές βοήθεια, όμως δεν κατάφεραν να βρουν ανταπόκριση και πλέον δεν ξέρουν τι άλλο να κάνουν για να σταματήσουν αυτό το φαινόμενο που βρίσκουν μπροστά τους κάθε φορά που βρέχει. Θα πρέπει να τεθεί ενώπιον και των τοπικών αρχών εκεί, γιατί ήταν πολύ συγκεκριμένες οι περιοχές. Τις αναφέραμε κιόλας. Είναι η περιοχή του Στροβόλου, της Ανθούπολης, της Λακατάμιας. Οπότε θα πρέπει να τεθεί ενώπιον των δημάρχων αυτών των περιοχών. Τώρα, Γιώργο, έτσι θα σε αφήσουμε σε πάρα πολύ λίγο για να συνεχίσεις το οδηπορικό. Παράλληλα, όμως, τρέχει και το αστυνομικό ρεπορτάζ. Να πούμε ότι...